Γεια σας αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Εύχομαι να είσαστε πάρα πολύ καλά όπως είμαστε και εμείς. Έχουμε ανακάμψει από την Ιωσούλα, είμαστε πολύ καλύτερα. Ελπίζω και εσείς να είστε το ίδιο καλά και να είχατε μια ευχάριστη εβδομάδα, όπως και ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Μερούλα μου. Γεια σας αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Κάθε Τρίτη εδώ, στον υπέροχο σταθμό, με τα υπέροχα άλογα της καρδιάς μας. Το τηλέφωνο και της εκπομπής είναι το 693-29-11-143. Είπα και της εκπομπής γιατί είναι και του υπηγού ομίλου νομού Ιωαννίνων, που δέχεται καθημερινώς αιτήσεις για νέους μαθητές και μαθήτριες για να συμμετέχουν στο υπέροχο άθλημα της υπασίας για να μαθαίνουν πώς να υπέβουν, τι να ταΐζουν, τα πάντα ό,τι αφορά το άλογο και την υπασία. Πολλά τα μηνύματά σας, πολλές οι αγκαλιές σας, οι ευχές σας. Σας αγαπάμε όπως μας αγαπάτε. Να είστε σίγουροι ότι, και σίγουρες ότι όλα σας τα θέματα θα τα λύσουμε εδώ πέρα με όποιες γνώσεις έχουμε και αφού ζητήσουμε και τις γνώσεις και τις γνώμες κάποιων ειδικών και δεν θα μείνει κανένα ερώτημα αναπάντητο. Χριστίνα μου. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε αναπτύξει πάρα πολύ ωραία θέματα την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τα πουλαράκια, τα πρόωρα και τα πουλαράκια που παίρνουν αρκετές μέρες από την εγκυμοσύνη. Είχαμε μιλήσει και για το πρωτόγαλα, όπως το λέμε, και πόσο σημαντικό είναι για τα πουλαράκια. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον έλεγχο των παρασίτων, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας όταν έχουμε, όχι μόνο άλογα, γενικότερα όταν έχουμε ζώα, γιατί υπάρχει το εξής λανθασμένο ίσως σκεπτικό, ότι έχω το σκυλί μου ή τη γάτα μου στο σπίτι, αφού δεν τρώει μόνο του ή δεν τρώει απ' έξω ή δεν τρώει, είναι σε ελεγχόμενη σύντηση, δεν χρειάζεται να πάρει κάποιο από παρασιτικό. Τα παράσιτα δυστυχώς είναι πολύ εύκολο να μολύνουν έναν οργανισμό και είναι πολύ δύσκολα και εύκολα στην αντιμετώπιση τους, εξαρτάται το είδος του παρασίτου. Τώρα, γενικότερα καλό είναι να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου των παρασίτων, που συνήθως περιλαμβάνουν την παραδοσιακή τακτική των ανθελμινικών αποπαρασιτικών. Γενικότερα, τα παράσιτα που θα δούμε να αναπτύσσονται είτε σε άλογα είτε σε άλλα ζωάκια είναι οι έλμυνθες και επίσης είναι και οι ταινίες, οι ασκαρίδες και τα κιαθόστομα, που είναι τα μικρά, οι μικροί στρόγγυλοι, όπως λέγονται. Πιο συχνά αυτά αντιμετωπίζουμε στα άλογα και σε άλλα ζώα, εννοείται. Λοιπόν, τι γίνεται όμως. Επειδή υπάρχει μια πληθώρα, καλό μάλλον είναι να χρησιμοποιούμε κάθε φορά κάποια διαφορετική από παρασιτική, είτε πάστα, είτε φάρμακα, τα οποία κάθε φορά είναι διαφορετικά. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούμε συνεχώς μία συγκεκριμένη σύσταση, τότε τι κάνουμε. Άθελά μας δημιουργούμε μία ανθεκτικότητα. Ενώ ένα μεγάλο ποσοστό παρασίτων θα καθαρίσει από τον οργανισμό, άθελά μας δημιουργούμε μία κατάσταση στην οποία τα συγκεκριμένα παράσιτα, κάποια θα αποβληθούν από τον οργανισμό, κάποια όμως θα παραμείνουν γιατί αναπτύσσουν αντοχή και ανοχή στα ανθελμινικά.
Η ανθελμινική λοιπόν αντίσταση και η ικανότητα των σκουλικιών αυτών να επιβιώνουν από θεραπείες με αποπαρασιτικά που κανονικά θα ήταν αποτελεσματικά στη θανάτωση του είδους σκουλικιών και στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης. Η αντίσταση εμφανίζεται όταν τα σκουλικιά που επιβιώνουν από την ανθελμινική θεραπεία αναπαράγονται και μεταβιβάζουν τα γονίδια τους μεταφέροντας μια φυσική αντίσταση. Αυτό δημιουργεί έναν πληθυσμό με αυξημένα γονίδια αντίστασης λόγω της πίεσης επιλογής από την τακτική αποπαρασίτωση. Οι επαναλαμβανόμενες ανθελμινικές θεραπείες πράγουν την επιβίωση των παρασίτων με αυξανόμενη εντοχή, καθώς δεν χρειάζεται να ανταγωνίζονται τόσο άλλα σκουλίκια και μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν. Αυτός είναι και ο λόγος που η έννοια της σωστής χρήσης αποπαρασιτικών είναι και διαχείριση μάλλον των παρασίτων είναι πάρα πολύ σοβαρός και σημαντικός. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πρέπει, όπως είπα πριν, να χρησιμοποιούμε διαφορετικά σκευάσματα κάθε φορά και όχι κάθε φορά το ίδιο, ώστε ουσιαστικά τι κάνουμε? Σοκάρουμε τον οργανισμό των παρασίτων και δεν μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτύξουν αντίσταση στα ανθελμινικά φάρμακα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρετε και που πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να έχετε έναν καθαρό οργανισμό από φόρτο παρασίτων. Γιατί όπως είπαμε είναι πάρα πολύ εύκολο να μολυνθεί από κάποιο παράσιτο ένας οργανισμός και είναι πάρα πολύ εύκολα στην αναπαραγωγή μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Αυξάνονται με μεγάλους ρυθμούς, τρέφονται από τον ξενιστή από τον οποίο, στον οποίο παρασιτούν και αυτό που συμβαίνει είναι να υπάρχει δυσκολία και δυσπραγία στον ξενιστή. Γιατί τι γίνεται? Τα σκουλίκια δραπώνονται, να το πω έτσι, αγκιστρώνονται στο έντερο και τι κάνουνε? Ρουφάνε τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ευζοία του οργανισμού. Όταν λοιπόν αυτά τα παράσιτα βάνε ουσίες, τα θρεπτικά συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για τον οργανισμό, ο οργανισμός, αφού δεν μπορεί να προσλάβει αυτά τα οποία χρειάζονται, αρχίζει και ασθενεί. Θα δούμε πρόβλημα και στα κιλά του, αδύνατο, θα δούμε πρόβλημα και στη γενική του κατάσταση, στη γενική του εμφάνιση, το τριχωματικό, μπορεί να έχει σαν πιτηρίδα το τρίχωμα του, τα ματάκια του θα έχουν βλένες και τσίμπλες, επίσης θα υπάρχει και βλένα από τη μύτη. Γενικότερα, που μάλλον έχουμε την εγκαθίδρυση των παρασίτων, βλέπουμε ότι υπάρχει και ανάκλαση στο ζώο το οποίο νοσεί από παράσιτα. Επιπλέον, βόσκουν και άλλα ζώα, μπορεί να περάσουν και άλλα ζώα τα οποία έχουν και αυτά το δικό τους φόρτο παρασίτων. Παράδειγμα, στην τύχη θα πω τώρα, ένα παραγωγικό ζώο όπως είναι το πρόβατο. Θα έχει τα παράσιτά του που δεν έχει γίνει από παρασίτωση, θα κοπρίσει και με την κοπριά θα φύγουν και αυγά από τα παράσιτα. Αυτά τα αυγά λοιπόν, εκεί που θα αναμένουν τον επόμενο ξενιστή, θα περάσει το αλογάκι σας, το οποίο βόσκει, θα φάει μαζί με το χορτάρι και τα αυγά και θα περάσουν στον οργανισμό τους. Τα αυγά αυτά μπορεί να είναι είτε από έλμυθες, είτε από ταινίες, είτε από στρόγγυλους, είτε από ακόμα και κίστες από εχινόκοκο μπορεί να είναι. Οπότε προσέχουμε και διατηρούμε ένα πρόγραμμα από παρασιτικό με διαφορετική, καλό είναι 2 φορές το χρόνο. Και η μία να είναι με ένα αποπαρασιτικό σκεύασμα που έχει μία ουσία
που μπορεί να αντιμετωπίσει τα παράσιτα που υπάρχουν στον οργανισμό. Και η δεύτερη αποπαρασίτωση, πέραν της επαναληπτικής, γιατί καλό είναι να κάνουμε στις 15 μέρες μία επανάληψη από από το αποπαρασιτικό που δώσαμε. Στην δεύτερη δόση, που θα είναι για να καλύψουμε το άλλο εξάμηνο του χρόνου, να είναι μία άλλη ουσία, για να μπορέσει να καλύψει αυτά ενδεχομένως που θα επιβιώσουν από την αποπαρασίτωση την πρώτη που κάναμε, συν ότι θα είναι μία άλλη ουσία για να σοκάρει και να μην μπορεί να δημιουργήσει παράστα τα οποία ενδεχομένως να έχουν μείνει στον οργανισμό και βοηθάμε στην μείωσή τους και δεν βοηθάμε την εξάπλωση και την επιβίωσή τους. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και επίσης όταν έχετε και στο σπίτι σας ζωάκια, όπως είναι μικρά ζωάκια, γατάκια ή άλλα ζωάκια, να διατηρείτε και σε αυτά ένα από τα σημασία να το σκυλάκι μας ή το γατάκι μας δεν περιφέρεται έξω και δεν τρώει απ' έξω. Μπορεί το οτιδήποτε να συμβεί και να παραλάβει ένα παράσιτο ακόμα και από τα πόδια του. Μπορεί να το πατήσει, να γλύψει τις πατούσες του και να καταπιεί τα αυγά των παρασίτων. Οπότε μη σας φαίνεται περίεργο, απαράδεκτο το να κολλήσει το σκυλί σας το γατάκι σας σε κάποιο παράσιτο. Και πόσο περισσότερο κάποιο ζώο μεγαλύτερο, όπως είναι το άλογο, τα πρόβατα, οι κατσίκες ή οι αγελάδες. Οπότε αυτά όσον αφορά το κομμάτι της πρόσληψης και της προσοχής. Τα είδη σκουλικιών, τέλος πάντων, που υπάρχουν είναι, όπως είπα πριν, οι ταινίες. Οι λοιμώξεις από ταινία είναι δύσκολο να διαγνωστούν χρησιμοποιώντας τον αριθμό των αυγών στα κόπρανα, καθώς τα αυγά αποβάλλονται κατά διαστήματα από τα άλογα. Έτσι, ένα μολυσμένο άλογο μπορεί να έχει αρνητική, γιατί μπορούμε να ελέγξουμε αν έχει το άλογο μας παράσιτα από τον έλεγχο των κοπράνων. Όμως, μπορεί το άλογο να είναι μολυσμένο και να έχει αρνητική απάντηση, να το πω έτσι, στον έλεγχο των κοπράνων για ταινία. Μια άλλη διαγνωστική επιλογή είναι η θεραπεία του αλόγου για την ταινία και η λήψη δείγματος κοπράνων 24 ώρες αργότερα, καθώς αυτή η μέθοδος θα αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης αυγών ταινίας στον έλεγχο. Δηλαδή, αν ξέρουμε να μην αφήσουμε το άλογο μας να περιφέρεται και δεν ξέρουμε που έχει κάνει τις κοπριές του, να τις συλλέξουμε στο 24ωρο και να πάμε να τις ελέγξουμε αν είναι καθαρές από αυγά ταινιών. Γενικότερα υπάρχει ποικιλία εργαστηριακών εξετάσεων που είναι διαθέσιμες για τον προσδιορισμό πιθανής έκθεσης ή μόλυνσης με ταινία. Οι ταινίες είναι ευρέως διαδεδομένες, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν και ασθένειες και είναι δύσκολο να διαγνωστούν και αυτό συνιστάται θεραπεία. Υπάρχουν φάρμακα από παρασιτικά σκευάσματα μάλλον καλύτερα, που μπορούμε να δώσουμε, είναι με πραζικουαντέλι και είναι επαρκής για τον έλεγχο της ταινίας όλο το έτος. Η ταινία ουσιαστικά τι είναι, γιατί τη λέμε ταινία, γιατί είναι σαν ένα φιλμ, πολύ λεπτό και μπορεί να είναι όσο είναι όλο το έντερο του αλόγου. Και να τρώει ακατάπαυστα όλο το σπίτι. Ναι. Η ταινία είναι, ναι. Είδες που λένε σε κάποιους χαρτολογώντας και πειράζοντας σε κάποιον, όταν τρώει πολύ και δεν παχαίνει, μα ταινία έχεις. Ήταν παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, υπήρχε ο τρόπος αυτός, ώστε να καταπίνανε ταινίες οι άνθρωποι, για να ειδικά τα μοντέλα της παλαιότερης εποχής, οι γυναίκες που θέλανε να διατηρήσουν την γραμμή τους ή να δυνατήσουν, μιλάμε όμως σε πολύ παλιά χρόνια, έτσι, καταπίνανε ταινία, γιατί με αυτόν τον τρόπο έβλεπαν ότι αδυνάτιζαν και το χρησιμοποιούσαν ως τρόπο ελέγχου των κιλών.
Και είναι πολύ δύσκολη να καταπολεμηθεί. Δυστυχώς είναι δύσκολη. Εκείνο τον καιρό ήταν ακόμα πιο δύσκολη η καταπολέμηση ταινίας. Και δεν το συζητώ. Γιατί η ταινία έχει δύο κεφάλια. Έχει και το πάνω και το κάτω. Ακριβώς. Και τρέφεται και από τις δύο πλευρές. Τρέφεται από όλες τις μεριές. Τρέφεται και από τις δύο. Δύσκολη η καταπολέμηση. Και είναι δύσκολη. Ναι. Και μπορεί έναν οργανισμό πέρα από τη μία ταινία να υπάρχει και δεύτερη και τρίτη. Γιατί αναπαράγονται και ανάλογα πώ θα γυστρωθεί. Υπάρχουν τα pinworms, τα οποία είναι μικρά σε μέγεθος, τα εμφανίζονται συνήθως σε νεαρά άλογα, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις σε ενήλικα άλογα να τα συναντήσουμε, αλλά δεν είναι τόσο, πιο πολύ τα συναντούμε δηλαδή σε νεαρά άλογα. Τα κλινικά σημεία συνήθως τι περιλαμβάνουν, τρίψιμο της ουράς, και αποφύσεις του δέρματος στο πίσω τεταρτημόριο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι από το ξύσιμο που κάνουν πίσω στην ουρά τα λογάκια, φεύγει όλο το τρίχωμα, μπορεί να γίνει και απόξυση του δέρματος, από το έντονο τρίψιμο του σημείου, γιατί φαγουρίζονται στο συγκεκριμένο σημείο από τα συγκεκριμένα σκουλίκια και μπορούν να κάνουν και ζημιά στον εαυτό τους. Πέραν αυτού, τα συγκεκριμένα αυγά αυτού του σκουλικιού εξαπλώνονται όταν το άλογο τρίβεται πάνω σε αντικείμενα και η μετάδοση μπορεί να συμβεί σε στάβλους αλλά και σε επαφή με μολυσμένα αντικείμενα. Δηλαδή, όταν ένα λογάκι πάει και τρίβεται σε ένα στήλο και κάποιο άλογο μετά περάσει, ακουμπήσει, τότε εάν είναι μολυσμένο με τα pinworms, τότε αυτά τα pinworms θα μολύνουν και το άλλο το άλογο. Γενικότερα γίνεται διάγνωση βλέποντας με μακροσκοπική αναγνώριση αν υπάρχουν αυγά γύρω από τον προκτό και αυτό μπορεί να το ελέγξει φυσικά ο κτηνίατρός σας και βέβαια υπάρχει θεραπεία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθαρίζεται η περιπροκτική περιοχή ώστε να μειωθεί η φαγούρα που σχετίζονται με τα αυγά, αλλά και να πάρει το άλογο κάποια άνεση, γιατί όλη αυτή η φαγούρα του δημιουργεί τρομερή ενόχληση. Εννοείται ότι οποιοδήποτε υλικό καθαρισμού μετά πρέπει να απορριφθεί ή να απολυμανθεί και να μην χρησιμοποιηθεί απευθείας σε κάποιο άλλο άλογο. Άλλα σκουλίκια τα οποία, όπως είπα πριν, παράσιτα, που μπορούν να μολύνουν τα άλογα είναι οι στρόγγυλοι, που είναι οι μικροί και οι μεγάλοι στρόγγυλοι, οι οποίοι μπορούν να καθίσουν στο στομάχι αλλά και στον τράχυλο του αλόγου. Επίσης, είναι μεγάλο ο πληθυσμός των συγκεκριμένων παρασίτων και τρέφονται από το περιεχόμενο του στομάχου του αλόγου σας. Άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι θα έχετε παρατηρήσει στα άλογά σας, ιδιαίτερα τους ανοιξιάτικους μήνες, κάποια σαν αυγά, σαν κόνιδες από ψήρες, πάνω στο τρίχωμα των αλόγων σας. Αυτές δεν είναι ουσιαστικά κόνιδες. Τι είναι? Είναι ένα έντομο, το οποίο... Σαν μύγα είναι. Σαν μέλισσα, σαν μύγα, μοιάζεται. Σαν μέλισσα, ναι, σαν... έχει μακριά, σαν ένα κεντρί μακρύ στο πίσω μέρος. Δεν είναι κεντρί όμως, απλά είναι αποθέτει τα αυγά πάνω στο τρίχωμα των αλόγων. Τι γίνεται όμως? Τα άλογα, όπως θα ξυθούν και θα ξύσουν από φαγούρα που θα έχουν το σημείο που υπάρχουν αυτά τα αυγά, τα συγκεκριμένα αυγά θα καταποθούν. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα όταν καταποθούν αυτά τα αυγά. Πάνε και επικάθονται στον τράχυλο του αλόγου και τρέφονται από το άλογό σας. Μπορεί στην αρχή, όπως τα βλέπετε, να είναι όπως είναι ακριβώς η ψήρα αυτή η κόνιδα. Όταν καταποθεί από το άλογο, μέσα στον οργανισμό γίνεται όσο ένα φασόλι σε μέγεθος. Οπότε φανταστείτε τώρα πόσο θα καταπιεί και πόσα φασόλια, να το πω έτσι, θα αναπτυχθούν μέσα στον οργανισμό του. Συν το γεγονός ότι είναι υπεύθυνα για τους πιο σοβαρούς κολικούς τα συγκεκριμένα παράσιτα. Οπότε όταν βλέπετε αυτές
τις κόνιδες, τέλος πάντων, επάνω στο, στο τρίκο με το λέξος, μην το αμελήσετε. Κάντε μία αποπαρασιτική φόρμουλα για να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο. Υπάρχουν στο εμπόριο και ειδικές κταίνες που είναι για αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρετε πού μπορεί να είναι αποθέσει τα αυγά, καλύτερα είναι μία επανάληψη αποπαρασιτικής θεραπείας παρά να συμβείτε οτιδήποτε και να έχετε πρόβλημα με το άλογό σας. Επίσης, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε ένα πρόγραμμα ελέγχου παρασίτων στα άλογά μας. Αφενός να αφαιρούμε τα περιττώματα από το λιβάδι. Βέβαια, θα μου πείτε, είναι δύσκολο αυτό να το κάνουμε όταν υπάρχει μια μεγάλη έκθεση και να τρέχουμε γύρω-γύρω από το λιβάδι και να μαζεύουμε τα κόπρανα. Σίγουρα είναι δύσκολο, τουλάχιστον όταν ξέρετε ότι είναι ένα καινούριο άλογο που δεν ξέρετε αν έχει κάποια από παρασιτική θεραπεία ή μέχρι τέλος πάντων να γίνει η αποθεραπεία και η θεραπεία από τα παράσιτα, καλό είναι να τα έχετε σε ένα συγκεκριμένο χώρο όπου στο 24ωρο θα μαζέψετε όλα τα κόπρανα και θα τα απορρίψετε σε σημείο που δεν θα έχουν επαφή με τα άλλα ζώα. Γενικότερα, να ξέρετε ότι η απομάκρυνση της κοπριάς 2 φορές την εβδομάδα μπορεί να είναι αποτελεσματική στον έλεγχο της μόλυνσης από σκουλή και στα βοσκοτόπια. Δηλαδή, αν έχετε τη δυνατότητα να μαζέψετε τις κοπριές από τα βοσκοτόπια, θα μου πεις, θα μπει το κάθε ζώο και μπορεί να κοπρίσει. Ναι, συμφωνώ, είναι δύσκολο. Απλά εγώ σας λέω σαν λύσεις ποιες είναι. Άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γίνεται κομποστοποίηση της κοπριάς και της τρομνής, ώστε να εκτεθούν οι προνύμφες σε υψηλότερες θερμοκρασίες και να σκοτωθούν τα παράσιτα. Να λάβετε υπόψη τη βοσκή μολυσμένων βοσκοτόπων με πρόβατα και γελάδες και να συμβάλλετε, δηλαδή, όταν ξέρουμε ότι σε ένα βοσκότοπο βόσκουνε, όπως είπα πριν, πρόβατα, οι γελάδες, οι κατσίκες, καλό είναι να μην βάζετε τα άλογό σας να βοσκήσει τον ίδιο βοσκότοπο. Γιατί ακριβώς αυτό που είπαμε, δεν ξέρουμε τι απαρασιτική δράση κάνει ο καθένας στα άλογά του ή στα ζώα του γενικότερα, οπότε καλό είναι να μην βάλουμε ένα άλογο το οποίο ξέρουμε ότι εκεί βόσκουν αγελάδες ή πρόβατα και να το αφήσουμε να βοσκήσει στα ίδια σημεία. Γενικότερα, όταν ξέρουμε ότι έχουμε ένα άλογο το οποίο είτε έχει ανθεκτικότητα στα παράσιτα, στις αποπαρασιτικές πάστες ή οτιδήποτε δώσουμε, δηλαδή βλέπουμε ότι τα παράσιτα είναι ανθεκτικά και έχει συνεχόμενες επιμολύνσεις, καλό είναι να εστιάσετε σε θεραπείες μαζί με τον κτηνίατρό σας που θα στοχεύουν σε υψηλότερη πιθανότητα αποβολής των συγκεκριμένων παρασίτων από τον οργανισμό και περισσότερους ελέγχους. Προαναλύσεις ουσιαστικά. Όπως είπα, να χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρασιτικές θεραπείες άλλη την άνοιξη, άλλη το χειμώνα. Όπως ξαναείπα, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο σε όλα τα άλογα να μπορείτε να δώσετε από παρασιτικά φάρμακα, ιδιαιτέρως για την διαχείριση των δύσκολων παρασίτων, όπως είναι τα νίες, όπως είναι οι στρόγγυλοι που σας είπα πριν. Μην κάνετε υποδόσεις, δηλαδή όταν χρειάζεται το άλογό σας να πάρει συγκεκριμένα ml αν είναι σε υγρό ή συγκεκριμένα γραμμάρια αν είναι σε πάστα, μην δίνετε λιγότερο από αυτό που πρέπει, γιατί το να δώσετε λιγότερο δεν θα το βοηθήσει. Πάμε σύμφωνα με τα κιλά του και σύμφωνα με όλη την κατάσταση του αλόγου. Τι άλλο. Γενικότερα, αυτά. Και αν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, καλό είναι να μιλήσετε με τον, δηλαδή αν παρατηρήσετε κάτι, καλό είναι να ενημερώνετε τον ιατρό σας για το οτιδήποτε συμβαίνει.
Επίσης, να μην κάνετε αποπαρασιτώσεις τους χειμερινούς, τους ψυχρότερους χειμερινούς μήνες, όπως και τους θερμότερους χειμερινούς θερινούς μήνες, γιατί έτσι δημιουργείται αθελά σας ανάπτυξη αντοχής των παρασίτων. Και το πολύ πολύ σημαντικό είναι να διατηρείτε ένα αποπαρασιτικό πρόγραμμα με διαφορετικές κάθε φορά συστάσεις των αποπαρασιτικών φαρμάκων. Αυτά όσον αφορά τα παρασίτα. Τέλεια. Ξέρετε ότι οι ιδιότητες της κοπριάς των αλόγων είναι πάρα πολλές και χρήσιμες. Είναι. Είναι η πιο καλή κοπριά. Η κοπριά λοιπόν των αλόγων είναι ένα από τα καλύτερα λιπάσματα που μπορούμε να βρούμε σήμερα, έτσι ώστε τα φυτά μας να μεγαλώνουν υγιή και δυνατά. Η κοπριά των αλόγων, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, προέρχεται από τα περιτώματα των αλόγων. Συχνά αναμειγνύεται με υπολείμματα βοτάνων. Στην πραγματικότητα είναι αυτό με το πιο άχυρο περιεχόμενο. Όπως είπαμε, έχει πολλές και σημαντικές και ενδιαφέρουσες ιδιότητες για τις καλλιέργειές μας. Μεταξύ αυτών επισημαίνουμε. Υψηλή πλούσια σε κυταρίνη, φτωχό σε άζωτο, εξάλληψη των επιβλαβών βακτηρίων, αποτρέπουμε την ανάπτυξη ζυζανίων, βελτιώνουμε τη δομή του εδάφους καθιστώντας την πιο σπογκώδες. Η σύνδεση λοιπόν της κοπριάς των αλόγων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διατροφή που έχει ακολουθήσει το ζώο, καθώς και την ίδια την ποιότητα που τρώει. Μεταξύ αυτών έχει άζωτο, φόσφορο, κάλιο, χρώμιο, χαλκό, ψευδάργυρο και πολλά ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι εάν χρησιμοποιηθεί φρέσκια, είναι η μυρωδιά που εκπέμπει ότι είναι ένα άλογο, μία κοπριά άλογου. Και ότι είναι... Αυτό είναι μόνο το αρνητικό σημείο του. Για αυτούς τους λόγους είναι πολύ πιο σκόπιμο να αγοράζουμε σακούλες που δεν μυρίζουν. Ακόμα μπορείτε κατευθείαν να το αναμίξετε στη γη, ειδικά αν έχετε κακή αποστράγγιση, είναι πολύ... έφορη. Με αυτόν τον τρόπο, όταν θέλετε να ξεκινήσετε να φυτεύετε φυτά, οι ρίζες θα βρουν άριστη ποιότητα έδαφος. Το λίπασμα των αλόγων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λίπανση όλων των τύπων των φυτών, εκτός από τα σαρκοφάγα και οξυνόφυλλος, και για να το κάνετε αυτό μπορείτε να προσθέσετε την ποσότητα που θέλετε και να την αναμίξετε με το χώμα ή με το υπόστρωμα. Δεν υπάρχει κίνδυνος υπερδοσολογίας, ούτε υπάρχουν περιττή κίνδυνοι, είναι χαμηλή σε άζωτο, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε και γι' αυτό. Ωστόσο, αν θέλετε να είστε ασφαλείς, μπορούμε να βάλουμε σε λαχανικά μεταξύ 20 και 30 τόνων ανά εκτάριο, στα οποροφόρα 10-20 λίτρα ανά τρύπα φύτευσης και διακοσμητικά στο κρασί μπορούμε να την αναμίξουμε με το χώμα. Πώς χρησιμοποιούμε στις γλάστρες? Είναι πάντα πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται κοπριά. Διαφορετικά, μπορούμε να βάλουμε μόνο χώμα. Το ανακατεύουμε με τη γη και γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιούμε και το συνιστούμε στη χρήση των φυτών. Και είναι πάρα πολύ καλή για το γρασίδι, για φοίνικες, για δέντρα, λουλούδια, για οποροφόρα. Αλλά δεν πρέπει να μπαίνει σε οξύφυλλα φυτά όπως είναι η σφένδαμη, οι καμέλιες, γαρδένιες ή αζαλέες, γιατί θα γίνουν κίτρινα τα φύλλα τους λόγω έλλειψης σιδήρου. Επειδή φτάσαμε στο πρώτο διαφημιστικό, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα μικρό παραδειγματικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο. Μου φύγετε.